60 λεπτά Ελλάδα, 60 λεπτά στην ορεινή Αρκαδία. Κυρίες και κύριοι, το ταξίδι αρχίζει. Τελευταία Ελλάδα. Τα λέμε απέναντι. Σας χαρακτηρίζουν παιδινόδημο. Ναι. Παιδινόδημο, ναι, δυστυχώς. Σε τι υψόμετρο παιδινό? 1080, είμαστε εδώ στην πλατεία. Τη βλέπετε την παιδιά εδώ έξω, έτσι, φαντάζομαι την είδατε. Πατέρα, τώρα βλέπουμε ο ιερός ναός εδώ, αλλά το καμπανίδιο γύρω στα 20 με 30 μέτρα απέναντι. Πώς? Ο τότε δήμαρχος είχε μία διαμάχη με τον ξάδερφό του που είναι το σπίτι του απέναντι, εκεί που είναι τώρα η ταβέρνα. Πήραν απόφαση το καμπανίδιο να το κάνουν εκεί μπροστά, να το κόψουν τη θέα. Με την ξυλοκριτική ασχολήθηκα γιατί ήθελα να μάθω μια τέχνη να μπορώ να την πάρω μαζί μου και να φύγω από την Αθήνα. Εγώ πηγαίνω στο δάσος, παίρνω και τα δυο μου γαϊδούρια για να μεταφέρω ξύλα για τη δουλειά μου. Μας έπιασε η βροχή, ζητάμε καταφύγιο σε ένα καφενείο το οποίο έχει ιστορία και μια ιδιαιτερότητα. Ελάτε μαζί μου. Στο καφενείο φτιάχνεις τον καφέ μόνος σου. Το τσίπουρο μόνος σου, το μεζεδάκι σου, έχει τα πάντα και στο τέλος αφήνεις και τον οβολό. Εδώ. Βίβα. Εσύ θα τα πλύνεις μετά, έτσι. Έτσι. Μπράβο, μας. Γεια μας. Ηλίουπολη. Ηλίουπολη, εκεί έμενα. Και τώρα Βιτίνα. Αξίζει γενικά να φύγουν όλοι οι νέοι, να φύγουν πίσω, να πάνε σε επαρχίες, να βρουν κάποια επαγγέλματα που λείπουν. Στην ορεινή Αρκαδία άρχισε να χιονίζει και όταν αρχίζει δεν σταματά. Οι περισσότεροι κάτοικοι των χωριών τρίβουν τα χέρια τους γιατί θα έρθουν οι Αθηναίοι τουρίστες. Βλέπετε, στα ορεινά της Αρκαδίας το βασικό εισόδημα είναι από τον τουρισμό. Κάποιοι άλλοι όμως επένδυσαν στην πρωτογενή παραγωγή, την κτηνοτροφία, και δικαιώθηκαν ή μπήκαν σε περιπέτειες. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος σε προβάλλουν μέσα από δύο οικογένειες κτηνοτρόφων. Την οικογένεια της Ευανθίας από την Αλωνίστενα και της Γιώτας από την Καρίτενα. Είναι ωραία, είναι καλά. Είναι λίγο δύσκολα, αλλά ζούμε μια υπέροχη ζωή. Τα παιδάκια μας, την οικογένειά μας, τη δουλίτσα μας. Φέτος τα Χριστούγεννα σχεδόν άδειο το τραπέζι από άλλες χρονιές. Η μέρα με ένα παιδί περνάει πολύ ευχάριστα πάντα. Τι άλλο. Και δεν έχουμε προβλήματα, τίποτα. Μια χαρά περνάμε. Κάτι να μπαίνει και μέσα στο σπίτι, έστω κάποια βοήθεια, κάτι. Δεν με βοηθάει κανένας, δεν υπάρχει βοήθεια από πουθενά. Δεν μπορώ να ζητήσω βοήθεια ούτε από τους δικούς μου ακόμα. Κάποιος να με βοηθήσει, υπάρχει ανάγκη. Και οι δύο οικογένειες ετοιμάζονται για τον αποκλεισμό του χειμώνα. Το χιόνι πέφτει πυκνό στο μέναλο. Ο χειμώνας εδώ στην Αλωνίστα είναι πολύ δύσκολος. Ξεκινάει από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο. Το κρύο. Το χιόνι πέφτει για κάνα δύο μήνες περίπου. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Και για τα ζωντανά και για μας. Πρέπει να κάνουμε προμήθειες σε ξύλα πάρα πολύ. Γιατί το πετρέλαιο πλέον δεν συμφέρει να κάνουμε τέτοιες προμήθειες. Σε τρόφιμα. Για να είμαστε και έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε, ώστε όταν κλείσει ο δρόμος, μπορεί να κλείσει και για μια εβδομάδα. Μυθιές μας, τα καρύδια μας, το λάδι μας, τα τυριά μας, πατάτες μας, το αλεύρι μας, τα ψυγεία μας, το κρασί μας, για να περάσουμε το χειμώνα. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα από φαγητό. Ό,τι βλέπετε. Και από ένα ψυγείο
που έχει μόνο αυτά. Τα φάρμακα των παιδιών μου, τις μαρδελάδες μας και τα αυγά μας στα χωριάτικα. Έχω 5 παιδιά. Η ζωή είναι δύσκολη εδώ στην Καρίδενα γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω κι εγώ να βοηθήσω τον άντρα μου οικονομικώς μέσα στο σπίτι. Γιατί έχει πρόβατα και κάθε μήνα δεν μπαίνει κάτι σταθερό μέσα στο σπίτι. Και προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω κάτι. Έχω μία δουλίτσα τώρα στο σχολείο, καθαρίστρια είμαι. Βέβαια τα λεφτά είναι λίγα, 100 ευρώ. Είναι και μέρες βέβαια τα παιδιά που πάνε σχολείο χωρίς φαγητό, δεν υπάρχουν λεφτά. Πίνει το γάλα του το πρωί, αν υπάρχει γάλα εδώ πέρα ή τσάι. Οπότε ξανάρχουμε το μεσημέρι, ό,τι υπάρχει μέσα στην κατσαρόλα. Ό,τι έχουμε μαγειρέψει θα φάνε. Ο Γιάννης, ο μικρότερος γιος της οικογένειας, βοηθάει τον πατέρα του στα πρόβατα. Είμαι 19 χρονών, είμαι μέσα στα ζώα από 4-5 χρονών. Αρμέγω, κουρεύω, σφάζω, προβιζένω όλα τη δουλειά. Μ' αρέσει. Έρχομαι το πρωί, ξυπνάω 6,5 ώρα. Όλη την ημέρα κοντά, μαζί όλη την ημέρα αυτό. Και το βράδυ μαζευόμαστε κάτι 6 ώρα, 7 ώρα σπίτι. Μεροκάματο είναι δύσκολο μένα, αλλά εντάξει. Θέλεις, θα δουλέψεις άμα κάνεις αυτή τη δουλειά. Εντάξει, μπακάλιδες δεν πληρώνε, το κρέας είναι στη μισή τιμή από άλλες χρονιές. Εντάξει, δυσκολίες έχουμε, αλλά και τι να κάνουμε. Το παλεύουμε. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η υγεία. Τα υπόλοιπα είναι όλα... Για μας δεν είναι τίποτα. Είναι ευχαρίστηση και το χιόνι μας αρέσει και όλα μας αρέσουν. Μόνο από πλευράς υγείας υπάρχει πρόβλημα. Μου έχει τύχει είναι το μικρό μου, το παιδί. Γιατί είναι αλλεργικός στο γάλα. Του δώσαμε πρώτη φορά κρέμα και άρχισε και πρίστηκε το παιδάκι. Έκανε με τους και εμείς καθοδόν για Τρίπολη και προλάβαμε από τύχη, όχι από κάτι άλλο. Κωνσταντίνα ασχολείται με Σκουμπιντού, φτιάχνει διάφορα σχέδια. Έχει και άλλα βέβαια, βραχιόλια τέτοια και τα πουλάει όταν... Το καλοκαίρι που έχει κόσμο τέλος πάντων για ένα χαρτζιλίκι. Κόμπι είναι απλώς. Κόμπι, πολύ κόμπι. Θα και μπερδεύεις μερικές φορές. Μπερδεύεσαι και εγώ μπερδεύομαι. Είτε τα πουλά είτε τα κρατάω. Και βοηθάς έτσι τη μαμά και τον παπά. Ναι. Να πάτε να δείτε. Καθίστερα, θα σας κάνουμε τραπέζι. Τα Χριστούγεννα περνάμε οικογενειακά. Εδώ με το παιδάκι μας, στολίζουμε το δέντρο, φτιάχνουμε το σπίτι μας, γλυκά, μελομακάρονα, κουραμπιέδες. Να ρίξει και λίγο χιόνι, να παίξει και ο μικρός. Παναγιά, τι θα χιόνι. Κι εγώ πέρασα στην ηλικία τους δύσκολα. Και εγώ δεν είχα έναν μπαμπά με μεροκάμα το είχα. Και δεν ήθελα να το περάσουν και τα παιδιά μου. Αλλά δυστυχώς το περνάνε και σε χειρότερη μοίρα από ό,τι εγώ. Καλημέρα, η πλατεία είναι πιο κάτω. Ευχαριστώ. Δύο νέοι άνθρωποι
Έχετε ανοίξει ένα καφενείο, παραδοσιακό καφενείο. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Εύκολα. Ο Άκης βέβαια είναι από εδώ. Είναι ντόπιος. Είχε μεγαλώσει εδώ. Εσύ από πού είσαι? Αθήνα. Οπότε τον ακολούθησα. Άρα μια Αθηναία εδώ πέρα επειδή ακολούθησε τον Άκη. Ναι. Τι σπουδάσαι? Νηπιαγωγός. Και πώς πήρατε την απόφαση να έρθετε στη Σεμνίτσα και να ανοίξετε ένα καφενείο? Εμφανίστηκε η ευκαιρία στον Άκη. Ήμασταν ήδη μαζί, ήμασταν καιρό μαζί. Οπότε το είδαμε σαν προοπτική του να ξεκινήσουμε την οικογένειά μας και ήρθα εδώ. Πώς την κατάφερες να έρθει εδώ για μόνιμη εγκατάσταση? Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνω στον άλλον. Πιστεύω ότι πιστεύει σε μένα και εγώ πιστεύω σε αυτήν. Οπότε εύκολα το αποφάσισαμε. Το ποτηλιάρισμα σου λείπει? Καθόλου. Γιατί πήγαινα με τα πόδια από το Βύρονο στο Καποδιστριακό. Εσείς τώρα παντρευτήκατε σε πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Είμαστε μαζί από τα 16. Μιρέλα, τι είναι αυτό εδώ? Αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο ντεκόρ μας. Και επειδή δεν θέλαμε να ξοδέψουμε λεφτά βασικά. Η οικονομία του κάνει. Ναι. Είπαμε ό,τι έχουμε να το ανακυκλώσουμε. Ποιος το έχει φτιάξει? Η πεθερά μου. Σου χαίρε, πεθερά. Το μάθα κι εγώ, αλλά η πεθερά. Και να σου πω κάτι, είναι ένα δέντρο που αν θες το διαβάζεις κιόλας, έτσι. Εννοείται, οι παππούδες κάθονται και το ξεφυλίζουν. Το δέντρο? Ναι. Να ρωτήσω κάτι, εδώ στο καφενείο μιλάνε για πολιτική? Μιλάνε. Είναι μικρή βουλή εδώ, κάθεται γύρω. Α, εδώ είναι μικρή βουλή, έτσι. Έτσι. Η πιο γκρινιάρδης που είναι εδώ πέρα. Κυρία Νένα, ο κύριος Κώστας. Η Νένα. Η Νένα. Να κάτσουμε. Γκρινιάρα. Ναι. Γκρινιάρα. Γκρινιάρα. Ηλία από την Αθήνα, ε. Ναι. Και τώρα πώς πήρες την απόφαση να έρθεις στο χωριό του πατέρα? Ανεργία. Έχασες τη δουλειά σου, ε? Έχασα τη δουλειά μου και λέω ας έρθω στο χωριό να ζήσω τουλάχιστον τα υπόλοιπα 40 χρόνια με ποιότητα. Το βέλος μας και το φτερό με το διαφορετικό χρώμα μπαίνει πάντα απ' έξω. Ωπα. Είναι θέμα να το πιστεύεις. Καφενείο μιλάνε για πολιτική? Μιλάνε. Είναι μικρή βουλή εδώ, κάθεται γύρω. Α, εδώ είναι μικρή βουλή, έτσι. Έτσι. Η πιο γκρινιάρδης που είναι εδώ πέρα. Κυρία Νένα, ο κύριος Κώστας. Η Νένα. Η Νένα. Να κάτσω. Γκρινιάρα. 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 Γιατί γκρινιάζετε? Η φήμη μου. Έχω την περίεργη συνήθεια να πετώ τα αυτονόητα, να πραγματοποιούνται αυτονόητα. Όπως. Όπως παράδειγμα. Να ξεχιονίζονται οι δρόμοι χωρίς να το ζητήσεις 15 φορές όταν χιονίζει. Να φτιάχνονται οι βλάβες. Θέλει αμέσως πρωί-πρωί, ναι, ναι. Βέβαια, πρωί-πρωί. Να έρθει το μηχάνημα. Ο Δήμος έχει 127 χωριά. Για πες τα, Πρόεδρε. Δεν μπορεί πρωί-πρωί που θέλει ένα. Είναι γκρινιάρα. Καλό παιδί, καλός επαγγελματίας, αλλά. Θέλει να έχει γκρίνια. Τη αρέσει η γκρίνια. Δεν μου αρέσει η γκρίνια. Θέλω, όταν μου λένε 9 η ώρα θα είναι ανοιχτό ο δρόμο και εγώ το μεταφέρω στον επισκέπτη, 9 η ώρα να ανοίγει. Όχι να ανοίγει 3 το μεσημέρι. Να μην δεσμεύεσαι εμένα, γιατί το μηχάνημα είναι. Γιατί να μην δεσμευτώ. Αυτό. Όταν ο πελάτη μου με ρωτάει πότε εγώ θα μπορέσω να πάω εκεί, δεν πρέπει να δεσμευτώ. Δεν θα του πω. Θα του πω, δεν με νοιάζει. Τα μηχανήματα δεν είναι κομπιούτερ. Δεν μπορείτε να κανονίσετε να χιονίζει μέρα παραμέρα. Έλατε. Αυτό θα επικοινωνήσουμε με τον Θεό και μπορεί να μας κάνει τη χάρη να του λέμε πότε θα ρίξει τα χιόνια και πότε θα μας αλλιώσει. Το λύσαμε το θέμα με τα χιόνια. Άλλο. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι μιλάμε για μια τοπική αυτοδιοίκηση που προέκυψε από το πρόγραμμα Γαλλικράτη, στον οποίο 8 καποδιστριακοί δήμοι συνενώθηκαν για να κάνουν το Δήμο Γορτινίας, που από την κεντρική διοίκηση χαρακτηρίστηκε παιδινός. Την βλέπετε την παιδιάδα έξω, έτσι, φαντάζομαι την είδατε. Και σημαίνει ότι έχει και τα ανάλογα κονδύλια για ένα παιδινό δήμο και όχι για ένα ρινό τοπίο όπως είμαστε εμείς. Σας χαρακτηρίζουν παιδινό δήμο?
Ναι. Παιδινόδημο, ναι, δυστυχώς. Σε τι υψόμετρο παιδινό? 1080 είμαστε εδώ στην πλατεία. Στα 1080 είναι διαφορετικά τα κονδύλια από το να είσαι σε κάμπο? Ναι. Πιστεύω, ναι, ότι είναι διαφορετικά τα κονδύλια. Κύριε Πρόεδρε, εσείς ενημερώσατε το ότι εδώ και αιώνες είσαστε σε βουνό και όχι σε κάμπο? Σίγουρα έχουμε ενημερώσει τις αρχές από εκεί πέρα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελληνικής νομοθεσίας. Στην ελληνική νομοθεσία, στον Καλλικράτη, οριζόταν ότι οι Δήμοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10.000 κατοίκους, εκτός εάν είναι νησιωτικοί ή ορεινοί. Όταν λοιπόν ο Δήμος αυτός, επειδή συνώθηκαν πολλοί Δήμοι, δεν είχε κάτω από 10.000, δεν χρειάστηκε κατά τον νομοθέτη να οριστεί ορεινός. Και έγινε παιδινός. Ναι, δεν δηλώθηκε κάτι, άρα είναι παιδινός. Άλλο πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι πρόβλημα το να λέει η ΔΕΗ, τι να κάνουμε ρε παιδιά, μπουμπούνισε 100 χιλιόμετρα μακριά και δεν έχουμε διακοπή ρεύμα και θα έχουμε διακοπή για άγνωστο. Α, έχετε διακοπές ρεύματος και δεν ξέρετε τι διακοπές. Όλα αυτά. Όλη η Ελλάδα έχει διακοπές ρεύματος σε κακοκαιρία όμως. Δεν μιλάμε μόνο για την κακοκαιρία. Ναι, αλήθεια, ήταν κάποιο δέντρο. Ελπίζω. Γιατί εδώ οι γραμμές της ΔΕΗ περνάνε και από τα βουνά τώρα. Ένα δέντρο έφυγε για τις διακοπές ρεύματος. Ένα δέντρο που δεν το είχαν εντοπίσει, τώρα εντοπίστηκε. Τι δέντρο ήταν αυτό? Αυτό ήταν το τελευταίο. Έλατο. Να προσέχουμε τα έλατα. Το κόψατε για τα Χριστούγεννα και λύθηκε, έτσι? Μάλλον για τα Χριστούγεννα. Τώρα βλέπουμε ο ιερός ναός εδώ, αλλά το καμπανίλιο γύρω στα 20 με 30 μέτρα απέναντι. Πώς? Κατά την παράδοση, το 1877 που ξεκίνησαν να φτιάξουν το καμπαναριό, ο τότε δήμαρχος, που ήταν και μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, είχε μία διαμάχη με τον ξάδελφό του που είναι το σπίτι του απέναντι, εκεί που είναι τώρα η ταβέρνα. Πήραν απόφαση το καμπαναριό να το κάνουν εκεί μπροστά, να το κόψουν τη θέα. Πάμε να δούμε λοιπόν την απόσταση που χωρίζει το καμπαναριό γέροντα από το σπίτι. Αυτό ήταν το σπίτι του ξάδερφου, έτσι? Του ξάδερφου, ναι. Αυτό είναι το καμπαναριό, είναι γύρω στα 5 μέτρα από το σπίτι. Είχαν σκοπό να το κάνουν πιο κοντά στο σπίτι. Αλλά βγήκε με την καραμπίνα και τους ανάγκασε και τραβήχθηκαν πιο πίσω. Από την Αθήνα, ε? Ναι. Έχεις καταγωγή από εδώ? Είναι ο πατέρας μου από εδώ. Αθήνα πόσα χρόνια? 40 χρόνια. 40 χρόνια Αθήνα. Από παιδί δηλαδή. Και ένα χρόνο εδώ. 41. Στην Αθήνα τι έκανες? Δούλευα οδηγός φορτηγών. Και τώρα πώς πήρες την απόφαση να έρθεις στο χωριό του πατέρα? Είπα να φύγω από τη μεγάλη τη ζούγκλα και να έρθω στη μικρή. Είναι καλύτερα εδώ. Ανεργία ή αλλαγή ανεργία. Στην ποιότητα ζωής? Ανεργία. Έχασα τη δουλειά σου, ε? Έχασα τη δουλειά μου και λέω ας έρθω στο χωριό να ζήσω τουλάχιστον τα υπόλοιπα 40 χρόνια με ποιότητα. Εδώ με τι ασχολείσαι? Εδώ θα κόψουμε τα ξύλα μας, θα καθαρίσουμε τους κήπους, θα δουλεύω με το κουμπάρο μου χωματουργικά και οικοδομή, σκεπές, και το παλεύουμε πάσης φύσεως. Εδώ με 300 με 400 ευρώ το μήνα ζεις πλουσιοπάροχα. Αποφάσισα, γιατί ήμουν τα δύο τελευταία χρόνια άνεργος, να έρθω στο μέρος που γεννήθηκα. Όπως είπε και ο φίλος μου ο Ηλίας, θα κόψουμε κανένα ξύλο, θα καθαρίσουμε τον κήπο μας, γενικές εργασίες δηλαδή. Ό,τι μεροκάματο προκύψει. Ναι, ό,τι μεροκάματο. Όταν έχει δουλειά, δόξα τω Θεώ, περνάει η μέρα. Όταν δεν έχει? Όταν δεν έχει, θα μαζευτούμε σε κανένα σπίτι φίλου. Θα κάτσουμε στο καφενείο, θα παίξουμε το τάβλι μας, θα πιούμε το σιγουράκι μας. Το ρολόι το κοιτάς? Όχι, καθόλου. Ποτέ? Ποτέ. Δεν ξέρω τι μέρα είναι, έχω χάσει τις μέρες. Δηλαδή δεν σε τρώει αυτό, είναι Δευτέρα σήμερα, πρέπει να πάω εκεί, είναι Τρίτη, δεν υπάρχει. Σαββάτο, Κυριακή, θα δουλέψουμε όλη την ημέρα. Για να δεις τώρα κάτι, Νεκτάρη, οικογένεια, υπάρχει στα σχέδια? Εγώ δεν είμαι παντρεμένος, μόνο με τη μητέρα μου, εδώ. Θέλω να πω. Θα κάνεις οικογένεια, το σκέφτεσαι? Έχω σκοπό, ναι, να κάνω. Αυτά είναι και τυχερά κιόλας. Ομοίως? Είναι σαν το λαχείο.
Και δεν αισθάνεσαι πολύ τυχερός αυτή την περίοδο? Γκίνια. Μεγάλη γκίνια. Ποιος ήρωος ναός είναι? Γενέσιο του Θεοτόκου. Του πότε? 1185. Ήταν μονή, λειτουργούσε ως μονή. Και το 1698 μετατράπηκε σε ελληνική σχολή Στεμνίτσας. Εδώ ήταν τα διδακτήρια. Μαθαίναν γράμματα δηλαδή. Ναι, μαθαίναν γράμματα. Και ο ναός εκεί, το Αγίου Νικολάου, σαν διδακτήριο, όπου μαθήτευσε και ο Κουμουνδούρος, ο πρωθυπουργός, ο Αλέξανδρος. Ο ιερός ναός αυτός έγινε γνωστός στο Πανελλήνιο τη δεκαετία του 80. Ο λόγος, ο ελληνικός κινηματογράφος και η ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Σκοπός τους ήταν να μοιάσουν του Θεού, γι' αυτό ο Θεός τους μεταμόρφωσε όλους σε παπάδες, διάκους, καλόγερους. Αυτό τι είναι που ρίχνεις? Είναι ο βόρακας που καθαρίζει το μέταλλο και το βοηθάει να λιώσει. Τώρα έχουμε έτοιμο το μέταλλο, το παίρνουμε με τη λαβίδα μας προσεκτικά και το ρίχνουμε στο οξύ, όπου το βοηθάει να φύγουν οι βρωμιές και αυτά και να σπρίσει. Το μέταλλο αυτό το περνάμε στον κύλινδρο για να το κάνουμε πλάκα και ό,τι σχήμα θέλουμε. Τώρα το μέταλλό μας είναι στο πάχος που θέλουμε και είναι έτοιμο να φτιάξουμε ένα σκουλαρίκι. Εγώ τώρα θα σχεδιάσω ένα αστεράκι. Έτοιμο το αστέρι μας. Από πού έρχεσαι εσύ? Από Νέα Κύο, Αργολίδος. Πώς πήρες την απόφαση? Ήταν όνειρο ζωής. Από μικρή ήθελα να γίνω αργυροξεχός. Τι φτιάχνεις τώρα? Τώρα κάνω κόλληση ένα σκυλάκι. Τώρα αρχίζουμε το γυάλισμα. Τώρα είναι έτοιμο, γυαλισμένο και μπορούμε να το φορέσουμε. Η προσδοκία σας για τους σπουδαστές σας? Η προσδοκία μας είναι να επιβιώσουν με ένα καλύτερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Στα αλήθεια, εμείς τώρα προσπαθούμε να τους προσανατολίσουμε προς εμπορικό, δηλαδή χοντρική κομμάτι, προς παραγωγή και να κάνουμε ένα άνοιγμα επιτέλους στο εξωτερικό. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι η αργυροξεχοία είναι εξαγώγημο προϊόν. Δεν χρειάζεται να μεταναστεύσει κανείς. Μπορεί να το εξάγει. Αυτό που φτιάχνεις τώρα τι είναι? Αυτό είναι κερί. Είναι μια διαφορετική τεχνική να βγάζεις κοσμήματα. Γίνεται καλούπι, ένα καλούπι γύψινο, από το οποίο βγαίνει το κερί και μπαίνει μετά το μέταλλο. Θα έχει την ίδια μορφή, απλά θα είναι μεταλλικό πλέον, θα είναι ασημένιο. Αθήνα, πού έμενες? Παλαιοφάλιρο. Γέννημα Θρέμα. Πώς είναι η ζωή εδώ? Διαφορετικά. Βγάζεις ή βοηθάνε οι γονείς? Βοηθάνε οι γονείς, αλλά... βγάζω κάποια λεφτά ήδη από αυτό, κάποιες παραγγελίες. Αυτό δηλαδή πρόκειται να απολυθεί?
Αυτό ναι, πρόκειται να πωληθεί. Θα σκαλιστεί πάνω. Νομίζω στα 25 θα είναι καλά άμα το πουλήσω. Πόσα ζώα έχεις? 500 είναι. Πώς πάνε τιμές φέτος? Χάλια. Άσχημα, ε. Πολύ. Ζωοτροφές πάνω, το κρέας κάτω, το γάλα τιμές οι ίδιες με περσινές. Σκληρή ζωή. Μόνο. Και χειμωνιάζει τώρα το χειμώνα? Τώρα το χειμώνα μέσα, χιόνια. Ο Λούσιος είναι πόλος έλξης για την περιοχή. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Λούσιο ποταμό. Να ξεφορτώσουμε τη βάρκα, πάμε κάτω στο ποτάμι για να κάνουμε rafting. Βρέθηκα εδώ πέρα στο Λούσιο, είναι ένα ιδιαίτερο μέρος, μου αρέσει πάρα πολύ. Το ποτάμι αυτό έχει όλο το χρόνο νερό και γι' αυτό και το έχω επιλέξει, για να μπορώ να προπονούμε κάθε μέρα και παράλληλα να μπορώ να ζω από αυτό το πράγμα που αγαπώ πολύ. Τις μισές μέρες της εβδομάδας ζω στην Αθήνα και τις άλλες μισές ζω εδώ. Για μένα το ποτάμι είναι κάτι το ιδιαίτερο, έχει μια ιδιαίτερη ενέργεια. Τα νερά του είναι πάρα πολύ καθαρά, η φύση είναι πολύ ενεργή και είναι μια πηγή δύναμης και ενέργειας για μένα. Πριν από περίπου 6 χρόνια έγινε ένα ατύχημα περπατώντας στις πηγές του Λούσιου. Δημιουργήθηκε ένα φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται flash flood και δυστυχώς χάσαν τη ζωή τους 9 άνθρωποι. Το flash flood είναι σε πολύ στενής διατομής ποτάμια. Έρχεται άμεσα νερό, απότομα. Κάνω ράφτινγκ από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο. Είναι πραγματικά κάτι υπέροχο, μαγευτικό. Μπορείς να ξεφύγεις από όλα τα προβλήματα, είναι αντιστρες και αντιάγχος. Είτε είναι πεζοπορίες, είτε είναι αηβασία, είτε είναι ράφτινγκ, ό,τι έχει να κάνει με το ποτάμι. Έχει όλα αυτά μαζί. Είναι ένα καλό πακέτο για όσους είναι φυσιολάτρες και θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινή μονοτονία.
αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να δώσουμε ξανά ζωή σε αυτό το σπήλαιο που το ξέραμε μόνο στα παραμύθια ότι υπάρχει. Μετά από έρευνες 2-3 ημερών, περίπου εντοπίσαμε το αρχαίο μονοπάτι, το οποίο φαίνεται με καλτερίμια που υπάρχουν κάτω. Το σηματοδοτήσαμε και πλέον έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, ώστε, δόξα τω Θεώ, έρχονται αρκετοί άνθρωποι, το επισκέπτονται, παίρνει σιγά σιγά ζωή. Πίσω μου βλέπουμε ένα λαϊλατημένο εκκλησάκι που μάλλον λένε ότι είναι από χρυσοθύρες. Εκεί είναι το τελευταίο κομμάτι το οποίο δηλώνει καθαρά και είμαστε σίγουροι ότι είναι εκκλησάκι και βλέπουμε μια τρύπα οποία είναι σκαμμένη με χέρια. Πιθανόν κάτι ήταν εκεί κρυμμένο. Πολύ απλά πράγματα η τοξοβολία, στο επίπεδο που θα δείξουμε εμείς, ερασιτεχνική τοξοβολία. Δεν πάμε για Ολυμπιακούς. Πολύ σωστά. καταρχήν, πώς πιάνουμε το τόξο. Ναι. Λοιπόν, εδώ το τόξο έχει μία λαβή. Εδώ μπαίνει το χέρι μας. Πολύ σωστά, μπαίνει το χέρι μας εδώ πέρα. Το βέλος μας και το φτερό με το διαφορετικό χρώμα μπαίνει πάντα απ' έξω. Με τα τρία δάχτυλα πάντα κάτω από το βέλος πιάνει τη χορδή. Κλείνουμε το αριστερό μάτι, σημαδεύουμε το δεξί την άκρη του βέλους και αφήνουμε. Λοιπόν, στη δημοσιογραφία λένε ότι η ευθυβολία είναι η ύψιστη αρετή, έτσι, η ευθυβολία συνείδηση. Κάτσε να δούμε πώς ευθυβολοί είμαστε. Είναι θέμα να το πιστεύει. Αρχαία Γόρτινα, μεγάλη σημασία πόλη στην αρχαιότητα. Άκμασε την κλασική αρχαιότητα, δηλαδή περίπου στον 4ο αιώνα π.Χ. Αυτό που βλέπουμε εδώ τι είναι? Αυτό είναι τώρα, στη μορφή που το βλέπουμε, είναι ρωμαϊκά λουτρά. Μεταγενέστερα. Να, εδώ είναι λουτήρες. Εδώ είναι ψηφίδες κάτω. Και εδώ είναι οι θέσεις που κάθονταν οι λουόμενοι επί ρωμαϊκής κυριαρχίας. Εδώ η θέση, τα πόδια εδώ και εδώ το νερό. Και κάθονταν. Η Γόρτινα, δίπλα στον ποταμό Λούσιο, απέκτησε τεράστια σημασία και για τον ένα πολύ απλό λόγο. Από εδώ πέρναγαν όλες οι οδοί, οι ορεινές οδοί, για την Ολυμπία, Ολυμπιακή Αγώνα. Ακριβώς. Όσοι ήθελαν να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες από την Ανατολική Πελοπόννησο, Σπάρτη και τις υπόλοιπες περιοχές, αρχαία Τεγαία, Μεγαλόπολη, πέρναγαν από αυτό το δρόμο. Πάμε, 60 λεπτά Ελλάδα. Τα λέμε απέναντι. Είναι ο παντοπολείο Bob Marley. Αγαπητός του σύζυγου. Έχει γίνει πάρτι του Marley εδώ στα γενέθλιά του. Μέχρι το πρωί 6 ώρα. Με την ξυλοκριτική ασχολήθηκα γιατί ήθελα να μάθω μια τέχνη να μπορώ να την πάρω μαζί μου και να φύγω από την Αθήνα. Εγώ πηγαίνω στο δάσος, παίρνω και τα δυο μου γαϊδούρια για να μεταφέρω ξύλα για τη δουλειά μου.
Εδώ ασφαλίζουμε, βάζουμε δύο ασφάλειες. Μία στο σειρματόσχηνο και μία στην τροχαλία. Αυτές οι δύο ασφάλειες μας δένουν με τη ζώνη Μποντρία που είμαστε δεμένοι. Έχουμε τεντώσει τώρα και η διαδρομή είναι ακριβώς εκεί μέσα απέναντι. Μέσα από τα δέντρα απέναντι από το ποτάμι. Οριακά από τα δέντρα και στα πόσα, στα 3 μέτρα από το ποτάμι. Ακριβώς, με πολύ suspense. Το έχεις ξανακάνει. Ωραία. Θα σε δω απέναντι. Έλα, καλό πέρασμα. Τελευταία Ελλάδα. Τα λέμε απέναντι. Ξανάρχομαι. Κοντά στο Λούσιο και την αρχαία Γόρτινα είναι το χωριό Ελληνικό. Καλησπέρα. Bob Marley. Bob Marley. Και στο βουνό Bob Marley. Στο ελληνικό Bob Marley. Ναι, ναι. Σε Ινοπαντοπολείο Bob Marley. Αγαπητός μου σύζυγο. Να σου πω και κάτι άλλο. Έχει γίνει πάρτι του Marley εδώ στα γενέθλιά του. Μέχρι το πρωί 6 ώρα. Καθημερινά από ό,τι βλέπω δεν έχει και πολύ κόσμο το χωριό. Δεν έχει. Λίγοι. Είναι καμιά 50 άτομα, 60, αλλά η νεολαία είναι λίγοι. Εσείς έχετε φτιάξει ένα καφεϊνοπαντοπολείο. Τα παλιά παραδοσιακά, όπου το καφενείο ήταν και μπακάλικο. Ναι, 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 ναι. Και το κρατήσαμε το ίδιο. Ήταν παλιά το μαγαζί, ναι, αυτό το ίδιο. Το 1932 είχε ανοίξει έτσι. Εδώ δεν έχει κάποιο σούπερ μάρκετ στο χωριό. Όχι, όχι, τίποτα. Όποιος ξεμείνει από μακαρόνια δηλαδή, ναι, ή από οτιδήποτε άλλο, έρχεται σε εσάς. Εντάξει, δηλαδή, άμα δεν έφτιανε και ένα καφέ όμως, παράδειγμα, δεν έβγαινε μόνο. Από Δευτέρη πώς πάμε? Έχουμε αρκετό. Δυσκολεύεται ο κόσμος, ε. Δυσκολεύεται. Όταν όλος δεν έχει να πληρώσει τον καφέ, δυσκολεύεται. Είχα το 93, εδώ, από την Αθήνα, την Ηλιούπολη. Ηλιούπολη. Ναι, ξυλουργός. Και από τότε δεν έχω καθίσει ούτε μία μέρα. Δουλεύεις. Κάθε μέρα. Για σένα δεν υπάρχει οικονομική κρίση δηλαδή? Υπάρχει. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Είναι χαμηλότερες οι τιμές, αλλά δουλειά δεν έχεις σταματήσει να δουλεύεις. Τα λεφτά που ζητάνε όμως είναι λεφτά που ζητάνε. Και τα οποία εγώ θα πρέπει να δουλέψω να τους τα δώσω. Από φόρους τι γίνεται? Άστο. Καλά. Εγώ σαν μάμα δεν έχω τίποτα. Κατηγορούν τους δεϊτζίδες ότι παίρνουν πολλά λεφτά. Όταν ένας δεϊτζής δουλεύει στα ορυχεία και στα 58 πεθαίνει από καρκίνο, να έχει τα λεφτά και να έχει τα πάντα όλα. Δεν ξέρω αν τα αγαπήσετε, θα τα πει, δεν με ενδιαφέρει καθίδι μου και έχετε. Λες ότι το πρόβλημά μας δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά είναι. Αυτό μου λες. Όχι, δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Να σου πω, βγαίνει. Δεν θα το πει και να σου το πω εγώ. Τα κ***α όλα αυτά εκεί πάνε. Μηχανικός αυτοκινήτων, μηχανικός. Δουλεύω στη ΔΕΗ τώρα 8 μήνων. Ήμουνα στην Αθήνα χρόνια. Από το 70 στην Αθήνα. Είχα συνεργείο δικό μου. Πόσα χρόνια εδώ? 5 χρόνια ήμουν εδώ.
Α, στο ξεκίνημα της κρίσης δηλαδή. Ναι. Στην Αθήνα σπάσανε οι δουλειές, σε εκείνο το χρονικό διάστημα ξανασπάνε. Σπάσανε οι δουλειές. Αυτά τα χρήματα που παίρνετε φτάνουνε για εδώ. Τσίμα. Κύριε Γιάννη, τι είναι, ωραία μαγκούρι είναι αυτή. Μαγκούρι, έτσι, ναι. Ειδική κατασκευή. Εγώ το έχω φτιάσει. Πιάνει το χέρι σας. Ναι. Εδώ, από το ελληνικό. Ήμουνα σαγματοποιός παλιά. Τι ήσασταν? Σαγματοποιός, έφτανα και σαμάρια παλιά. Και σαμάρια, αλλά ξέρατε. Είμαι τεχνίτης. Ναι. Τεχνίτης. Ναι. Του απήρατε σύνταξη. Μετά έκανα, πήρα βγάλα αυτοκίνητο, έκανα δημοσίας, έκανα μεταφορές. Και παίρνω το τσά τώρα 380 ευρώ. Από εδώ είναι και ένας πολιτικός, ο Δημήτρης Αυρωμόπουλος. Ναι, είναι ο Δημήτρης Αυρωμόπουλος. Έρχεται καθόλου. Η μητέρα του είναι δεύτερη μου ξαδέρφη. Α, έχετε συγγένεια με τον υπουργό. Βέβαια, με τη μάνα του συγχωρεμένη, γιατί έχει πεθάνει η μάνα του. Έρχεται ο υπουργός εδώ. Έρχεται. Καλός άνθρωπος είναι. Πώς έμπλεξες με την ξυλοκλητική? Με την ξυλοκλητική ασχολήθηκα γιατί ήθελα να μάθω μια τέχνη να μπορώ να την πάρω μαζί μου και να φύγω από την Αθήνα, όπου είχα άλλη δραστηριότητα εκεί πέρα επαγγελματική. Τι δουλειά κάνεις? Ήμουνα στα εκδοτήρια κάποιων τιμολογίων ενός συνεταιρισμού υδραυλικών στα Πετράλωνα και δεν μπορούσα να... Λογιστικά? Ναι, οικονομικά τέλος πάντων. Οικονομικά έπασες. Ναι. Εγώ πηγαίνω στο δάσος, παίρνω και τα δυο μου γαϊδούρια για να μεταφέρω ξύλα για τη δουλειά μου. Χριστό, γιατί επιλέγεις το ξύλο αυτό? Επειδή έχει κάποια ιδιαίτερη καμπύλη που θα μπορέσει να λειτουργήσει ως εξάρτημα σε μια κατασκευή, ας πούμε, ενός τραπεζιού. Ένα τμήμα τραπεζιού δηλαδή. Ναι, που θα έχει συνδετικό χαρακτήρα στα πόδια του. Ανακάλυψες πάλι, γιατί εγώ βλέπω ένα κλαδί δέντρου. Εσύ αυτό τι βλέπεις? Είναι ένας κορμός που έχει προσανατολισμένα τα κλαδιά του όλα προς τη μία κατεύθυνση, άρα έχει πολλά κλαδιά υποψήφια για να αγκιστρωθούν. Καλό καιρός. Μια μορφή κρεμάστρα τύπου που έχει αρκετά κλαδιά προς μία πλευρά. Πρέπει να έχεις φαντασία πολύ, Δεν είναι καθόλου φαντασία. Όρεξη να έχεις να περπατάς στο δάσος και η φύση σου δίνει απλόχερα τα πάντα. Τι είναι για σένα η φύση? Η φύση είναι η ζωή όλη, ολόκληρη. Γι' αυτό πήρες την απόφαση να αφήσεις Αθήνα και να ζεις. Γι' αυτό από την πόλη. Δεν θα μπορούσα να διανοηθώ το υπόλοιπο της ζωής μου να το περάσω σε μια πόλη. Εδώ ζω τα πάντα, τις αλλαγές του καιρού, με όλες τις συγκινήσεις που αυτό συνεπάγεται, χιόνια, βροχές.
Χρήστο, αυτό εδώ πέρα που έχει διχρωμία, τι ξύλο είναι? Αυτό είναι ένα κλαδί από κέδρο που αφαιρώντας τον εξωτερικό φλοιό εμφανίζεται αυτό το επόμενο στρώμα που παρουσιάζει τη διχρωμία. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο πάγκο, ένα πολύ μεγάλο έπιπλο. Για πού είναι αυτό? Αυτός ο πάγκος είναι για ένα μεγάλο μπάνιο που θα τοποθετηθεί επάνω ένας επικαθήμενος νηπτήρας. Παραγγελία, έτσι. Είναι παραγγελία για ένα εξοχικό της περιοχής εδώ. Αυτό πόσο θα κοστίσει στον πελάτη σου? Αυτό θα στοιχίσει 500 ευρώ. Αυτό είναι επίσης κέντρος ο διακοσμητικό με το φαναράκι, έτσι? Αυτό είναι κέντρος, ναι. Η τιμή αυτού? Η τιμή αυτού είναι 50 ευρώ. Στα Μαγούλιανα το σχολείο έχει κλείσει. Οι λιγοστοί κάτοικοι, για να μην χαθεί στη λίθη, επιχειρούν να το μετατρέψουν σε λαογραφικό μουσείο. Εδώ μάθαμε τις πράξεις. Πολλές ξυλιές φάγαμε για να μάθουμε. Κάποιοι μάθαμε, κάποιοι δεν μάθαμε. Ζωή έτσι ήταν τότε. Αναμνήσεις. Ναι, ωραίες αναμνήσεις όμως. Οι μαθητές του χωριού έχουν ταξίδι για να μάθουν γράμματα. Το πρωί ξυπνάνε στις 7, ετοιμαζόμαστε το σχολείο, ετοιμάζουμε τη στάση μας, πίνουμε γάλα. Πού πάτε για σχολείο? Στη Βιτίνα. Το χειμώνα το έχει πολύ χιόνι εδώ. Το ταξί πολλές φορές δεν έρχεται. Μας πηγαίνουν οι γονείς μας και οι συγγενείς μας. Στο χωριό είμαστε 3 παιδιά, εγώ, η αδερφή μου και ο ξαδερφός μου. Τον ελεύθερο χρόνο έχει ο θείος μου πρόβατα. Πηγαίνω στα πρόβατα, διαβάζω και πάνω σπίτι. Πόσο δύσκολη είναι η ζωή για μια μητέρα εδώ στο χωριό στα Μαγούλιανα? Έχει δυσκολίες με την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσουν τα παιδιά πιο πέρα, να πάνε φροντιστήρια, να κάνουν κάτι που δεν το έχουμε εδώ, και μεγάλα φροντιστήρια δεν υπάρχουν ούτε στη Βιτίνα που πάνε σχολείο. Και μετά, αν θέλεις να προχωρήσεις πιο πάνω, πρέπει να πηγαίνεις Τρίπολη. Έχουμε τα κοτόπουλα, εδώ είναι τα κοτόπουλα, θα τα σφάξουμε αυτά για να περάσουμε το χειμώνα. Και από κάτω είναι οι κότες για αυγά. Και έχουμε και τα λάχανα, ήμερα τα λέμε αυτά εκεί πέρα. Μαγειρεύω εδώ, το έβαλα από το πρωί και μαγειρεύω και τώρα το καλαδωρί για να γίνει να φάμε το μεσημέρι. Κοτοπουλάκι. Κοτόπουλο, δικό μας ντόπιο, όχι ξένο. Ο χειμώνας είναι πολύ δύσκολος και έχουμε μαζέψει τα ξύλα αυτά 5-6 τόνους να περάσουμε το χειμώνα. Ναι. Από πότε ξεκινήσατε να μαζεύετε? Από το Μάιο. Αν βάναμε πετρέλαιο, θα μας φάνε 10 τόνους εδώ στα Μαγούλιανα, με τόσο υψόμετρο που είναι. Είναι πολύ το κρύο εδώ. Γι' αυτό. Και έτσι. Τι να κάνει ο κόσμος πια. Παίρνουν, έχουν αυτές σόπες μέσα για τα σπίτια και έχουν τη στόφα και βάλουν ξύλα. Μαγειρεύουμε, ψέρουμε και δεν ξέρουμε εκείνο. Αρρώστησες, πέθανες. Τελείωσες. Ποιος θα έρθει εδώ να μας ειδεί εμάς με τα χιόνια? Κανένας. Κανέναν, μάνα μου. Κοβόνται το ρεύμα, τηλέφωνα. Χάλια διόρθωτα που λέμε. Κάτω, καλέ, κάτω,
38 χρόνια υπηρετώ το Ιερό Θυσιαστήριο, το Άγιο Θυσιαστήριο, την Εκκλησία του Χριστού μας, και όσο μπορώ θα υπηρετώ. Το χωρίο μας σήμερα έχει πολύ από κόσμο, δεν έχουμε τίποτα. Μπορεί να λειτουργήσω και με 2 γυναίκες και με 5 και πολλές φορές παλαιότερα και τώρα, άμα τύχει, Θεία Λειτουργία την κάνω και μόνος μου. Ενείτε το Κύριο πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί έχων Φαρισίαν προς Χριστόν. Μάρτης Παναίδη με θερμός πάρτη προϊστατσό. Στη γειτονική Λάστα, οι 4 κάτοικοι περιμένουν το ψωμί. Μοναξιά στο χωριό, λίγοι είμαστε. Την κυραγγελική έχουμε εδώ, μας τροφοδοτεί με το ψωμί. Το χειμώνα, δύο οικογένειες είμαστε. Πάμε και κάτω στους άλλους. Κατεβαίνω μία φορά την εβδομάδα στο χωριό. Είναι 2 οικογένειες, τους φέρνω το ψωμί. Αυτό. Και περνάμε τη βδομάδα μας. Και περνάνε τη βδομάδα τους. Αυτό είναι. Το ένα ζευγάρι είναι στο επάνω χωριό, το άλλο ζευγάρι στο κάτω. Τους λέω τι κάνει το επάνω, τι κάνουν οι κάτω. Να μαθαίνουν. Μάλιστα. Γιατί δεν έχουν και τηλέφωνο, να και τώρα δεν έχουν. Μας έπιασε η βροχή, ζητάμε καταφύγιο σε ένα καφενείο το οποίο έχει ιστορία και μια ιδιαιτερότητα. Ελάτε μαζί μου. Το μαγαζάκι του Αηγιώργη είναι ανοιχτό και σας προσμένει. Καλώς ήρθατε. Αυτό λοιπόν το καφενείο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Δεν υπάρχει καφετζής. Και δεν υπάρχει και φως. Λοιπόν, θα βρούμε κάποιον γενικό προφανώς, γιατί βλέπω ότι έχει λάμπες. Εδώ δεν υπάρχει καφετζής. Να ο γενικός. Ωραία. Είναι μια πρωτοβουλία των κατοίκων του χωριού, 2-3 παππούδες είναι και κάποιοι άλλοι που ζουν στα αστικά κέντρα και έχουν φτιάξει ένα πολιτιστικό σύλλογο. Στο καφενείο φτιάχνεις τον καφέ μόνος σου, το τσίπουρο μόνος σου, το μεζεδάκι σου, έχει τα πάντα και στο τέλος αφήνεις και τον οβολό. Ελάτε να δείτε το ταμείο που είναι. Αυτό εδώ είναι το ταμείο. Να το. Εδώ ό,τι πάρεις ρίχνεις. Αυτό εδώ πέρα το κατάστημα ανήκει στην εκκλησία. Σερβιριστείτε μόνοι σας, πληρώνετε ανάλογα. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας καλοσυνάτη μου Σαφιρέη, αυτό το γραφικό μαγαζάκι το φτιάξαμε με μημεράκι και γούστο για να φιλεύεστε και να ξαποσταίνετε όλοι εσείς. Διατηρείτε την καθαριότητα εσωτερικά και εξωτερικά. Είμαι σίγουρος ότι θα τηρήσετε τα παραπάνω με σχολαστικότητα και σεβασμό. Ο πρόεδρος της Ενώσεως Λαστέων, Δημήτρης Καγιούλης. Δύο ευρώ πρέπει να φτάνουν για κάνα λουκουμάκι, έτσι. Εδώ. Λουκουμάκι. Έλα. Η χολύπτης δεν έχει φάει λουκουμάκι από τα χέρια μου. Έτσι. Φρέσκος. Έλα, φρέσκος. Αρχισυντάκτης, λουκουμάκι. Για να σας γλυκάνω. Για να σας γλυκάνω. Χαμζάς. Δεν τρώω, εγώ δεν τρώω. Ευχαριστώ πολύ. Ούτε εγώ. Ούτε εσύ τρως. Ούτε εγώ. Τα αφήνουμε εδώ για τον επόμενο. Και σκάκι, έλα. Έλα. Πάρε θέση με άσπρα ή μαύρα. Διάλεξε. Άσπρα, έχω μέσον.
ξέρει τι έσκει να σου έτσι. Γιατί? Κάθε τσιμπουράκι. Τσιμπουράκι θε. Να χειραστούμε αμέσω. Ο μικρό, μικρό! Έφτασε. Κονιά, ακούζω. Ρακί θέλει. Ρακί, ρακί. Έφτασε. Πού είναι τα ποτηράκια. Πιάτα διάφορα, δεν μα κάνει. Κούπε τσαγιού, νες καφέ. Απορροφητήρα. Λιτζάνα καφέ τσαγιού, νερού, κρασιού, λικέρ, κρασιού. Του λικέρ, γιατί. Να το. Πάει μεσημέρι, να το λήξουμε ισοπαλία. Άντε, γεια μας. Να είμαστε καλά, είσαι ένα πολύ καλός παίχτης. Να πάνε τα πλήνεις. Εσένα ήταν όνειρο ζωή να ασχοληθεί με τι αγροτικέ επιχειρήσει. Όνειρο ζωή, όχι, προέκυψε. Προέκυψε. Σπούδασε κάτι άλλο. Έχω σπουδάσει μηχανολόγο, ο αδερφό μου έχει σπουδάσει γεωπόνου κατά τύχη. Και είπαμε να έρθουμε εδώ να ξεκινήσουμε τι καλλιέργειε να δούμε πώ θα πάει σε καλοκαιρινή περίοδο. Είδαμε πάρα πολλέ παράνομε χωματερέ. Και είδαμε, ενώ εσεί εδώ. Δεν υπάρχουν τώρα. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Εμεί έχουμε καταγράψει εικόνε, έχουμε δει εικόνε στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό το οποίο πρέπει να μάθουμε και οι ίδιοι. Στα ποτάμια πετάνε μέσα μπάζα, στρώματα. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να το μάθουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί είχαμε συνηθίσει ότι τα βουνά αυτά είναι ένας χώρος έρημος που δεν ενδιαφέρεται κανένας. Όχι. Βασίλη, αυτή η γέφυρα πότε καταστράφηκε? Έχει κατασκευαστεί πριν από 30 χρόνια, πριν από καμιά 15 ετία, πέρασε ο Χήμαρος, ο μεγάλος, ο οποίος την πήρε. Έμεινε η μισή έτσι πεσμένη. Πούσκωσε το ποτάμι. Πολλούσε στην Ευρώπη. Έκανε νεροκράτημα και παρέσυρε τη γέφυρα. Από τότε λοιπόν δεν έχει φτιαχτεί. Και όταν κάποιο θέλει να καλλιεργήσει τα χωράφια απέναντι. Αναγκαζόμαστε να περάσουμε το τρακτέρ μέσα στο ποτάμι και το φορτηγό επίση μέσα στο ποτάμι. Γι' αυτό εσύ τα βρήκε. Λοιπόν και τα εδάφη αυτά τα εγκατέλειψαν και τα πήρες εσύ και τα καλλιέργειες. Καθήκαμε να έρθουμε εδώ για να κάνουμε καλλιέργειες καλοκαιρινής συγκομιδής. Εδώ είμαστε λοιπόν, τα χωράφια σου. Καλλιέργειές μας. Τι έκταση είναι εδώ? Κοίτα, η έκταση που καλλιεργούμε εδώ είναι στα 250 στρέμματα. Τι έχετε βάλει? Αυτή την εποχή είναι καλλιεργημένη βρώμη. Εσένα ήταν όνειρο ζωή να ασχοληθεί με τι αγροτικέ επιχειρήσει. Όνειρο ζωή, όχι, προέκυψε. 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 Σπούδασε κάτι άλλο. Έχω σπουδάσει μηχανολόγο, ο αδερφό μου έχει σπουδάσει γεωπόνου κατά τύχη. Και είπαμε να έρθουμε εδώ να ξεκινήσουμε τι καλλιέργειε να δούμε πώ θα πάει σε καλοκαιρινή περίοδο. Είναι το μικροκλίμα. Δουλειέ άλλε δεν υπήρχαν ούτω ή άλλω. Δεν υπήρχαν, ναι. Εν τω μεταξύ βοηθάει το μικροκλίμα τη περιοχή εδώ. Και μπήκατε νέοι άνθρωποι, ναι, άνθρωποι και καλλιεργείτε και λέτε πάμε πρωτογενή τομέα. Πρώτη φορά, πρώτη χρονιά καλλιέργεια. Καλά πήγε και πλέον λέμε ότι θα συνεχίσουμε τη συγκομιδή και τις καλλιέργειες να δούμε πώς θα πάει τα επόμενα χρόνια. Σε ολόκληρη την ορεινή Αρκαδία, η φύση σου κόβει την ανάσα, όπως και η αδιαφορία κάποιων. Όπου και να κοιτάξεις ψηλά, υπέροχα δέντρα. Μα όταν κοιτάξεις χαμηλά, δάσος σκουπιδιών. Και δεν φταίει γι' αυτό ο Καλλικράτης.
Και είδαμε πάρα πολλές παράνομες χωματερές. Και είδαμε, ενώ εσείς εδώ. Δεν υπάρχουν τώρα. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Εμείς έχουμε καταγράψει εικόνες, έχουμε δει εικόνες στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό το οποίο πρέπει να μάθουμε και οι ίδιοι. Στα ποτάμια πετάνε μέσα μπάζα. Ακριβώς. Στρώματα. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να το μάθουμε και εμείς οι ίδιοι. Γιατί είχαμε συνηθίσει ότι τα βουνά αυτά είναι ένας χώρος έρημος που δεν ενδιαφέρεται κανένας. Όχι. Αυτά τα βουνά πρέπει από να μάθουμε. Βιτίνα, από Βιτίνα μέχρι Καρίτενα υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, ενώ αυτό που εσείς πουλάτε είναι τουρισμός, που είναι γεμάτες σκουπίδια. Αυτό είναι θέμα δικής μας νοοτροπίας. Ο Έλληνας πολίτης. Ακριβώς. Όλοι μας. Και να βγάλω λεφτά όλοι θέλω μας. Από τον τουρισμό, αλλά και να λερώνω τη φύση. Από την υψηλότερη θέση μέχρι τη χαμηλότερη θέση. Γιατί αυτά δεν λύνονται με νόμο. Δεν μπορεί ο νομοθέτης να ξέρει τι θα κάνετε εσείς όταν πάτε σε ένα φαράγγι στο οποίο δεν υπάρχει κανένας να σας δει. Σήμερα βγει βραμάνα μαν και παλιά μαν. Σήμερα βγήκα να χαρώ. Γεια σας. Κόλλα πέντε. Έμαθα ότι κάνεις καράτε. Ναι. Είσαι τρομερός. Είναι ζεστό. Καίει. Θα πάτε κι εσείς. Καλώς ήρθατε από κοντά. Καλώς σας βρήκαμε, στην υγεία σας. Με υγεία, με υγεία και υπομονή. Αχ, δεν το πιω όλο, είναι πολύ ωραίο. Άστε καλά. Τι είναι, κρασόμελο. Είναι συνταγή της μαμάς μου. Ναι. Είναι ένα μπουκαλικό κοινοκρασί, ζάχαρη, κονιάκ, λεμόνια, πορτοκάλια, κανέλα και γαρίφαλο. Γεννήθηκα στην Αμερική, κάθε καλοκαίρι εδώ Δημητσάνα, η μαμά μου είναι από αυτό το χωριό. 1,5 μήνα εδώ, 1,5 μήνα γενικώς Ελλάδα. Ο σύζυγο τον βρήκε στην Αμερική εδώ. Το σύζυγο πάνω που έχω χωρίσει είναι Αθήνα πλέον τώρα. Ήμουν Αθήνα 12 χρόνια και εδώ στη Μητσάνα 2,5 χρόνια. Πώς πάνε τα πράγματα εδώ? Πολύ δύσκολα μπορώ να πω. Εντάξει, το καλό είναι ότι το παλεύουμε, δεν το βάζουμε κάτω. Και θετική σκέψη και υπομονή. Γαϊδουρινή, όχι υπομονή όπως λέει η μαμά μου. Ελληνική συνταγή ή Αμερικανική? Ναι, Αμερικανική. Στην Αμερική τι σπούδασες? Νηπιαγωγός ήμουν επί 12 χρόνια. Ήσουν νηπιαγωγός? 12 χρόνια. Πώς και δεν έγινε νηπιαγωγός και στην Ελλάδα να φτιάχνεις έτσι πίτσες? Ήμουν νηπιαγωγός πρώην νικηφόρος. Μετά γέννησε το μικρό. Μαμά, σκεδί μαμά. Η μαμά πόσο την αγαπάς? Πάρα πολύ. Προστατεύεις και με το καράτε? Δεν έρχεται κανένας. Δεν υπάρχει απειλή εδώ, είναι ήσυχα όλα, ε? Όλα πέντε. Για χαρά να μπω. Τι γίνεται? Ψάρια στο βουνό? Ψάρια στο βουνό. Από πού είναι τα ψάρια αυτά? Ψαρεύονται σε κλίνη. Από το Ιόνιο Πελάγος. Από το Ιόνιο Πελάγος. Ναι. Από πού είσαστε εσείς? Είμαι από Καλαμάτα. Είναι ο πατέρας μου ψαράς και από εκεί τα προμηθεύουμε. Α, από την Καλαμάτα μας έρχεσαι δηλαδή, ναι. Εδώ. Έτσι. Είμαι παντρεμένη εδώ όμως. Ο κόσμος εδώ έχει μάθει να τρώει πολύ κρέας. Ορεσίβι, ναι. Το τρώνε το ψαράκι, το προτιμάνε. Είναι δύο φορές την εβδομάδα το τρώνε. Και έτσι και ανοίγω και εγώ δύο φορές την εβδομάδα εδώ πέρα. Πάω, τα φέρνω να είναι ολόφρεσκα. Άργυρο Χρυσοχώος. Άργυρο Χρυσοχώος. Μήπως ότι πήγες και Στεμνίτσα. Στεμνιτσιώτησα είμαι. Ναι, από εκεί ερχόμαστε εμείς. Ωραία είναι. Πήγαμε και στη σχολή. Εκεί πήγα και εγώ πριν πολλά χρόνια. Για να δούμε τι μάθατε στη σχολή. Μάθαμε να επεξεργαζόμαστε μέταλλο. Δικά σου όλα αυτά? Δικά μου είναι όλα αυτά. Αυτά εδώ δικά σου. Είναι αυτά, είναι το ξύλο, είναι οι πέτρες, είναι το χαρτί. Μεροκάματο βγαίνει. Τώρα μόνο μεροκάματο. Να σου ζήσει. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ηλικία? 3,5 μηνών. Φίλο? Κοριτσάκι. Ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς είναι ο Αντίκας του χωριού μου. Ο Αντίκας? Της περιοχής. Ο Αντίκας απέναντι? Ο Αντίκας απέναντι. Πάμε να τον δούμε. When
Ο Αντίκας. Ο ίδιος. Να σου ζήσει η κόρη. Να είστε καλά, να είστε. Κλάρα. Τι γίνεται, γιατί έτσι. Έλα να σου δείξω. Κώστα, τι είναι όλα αυτά εδώ. Αυτά είναι κάποια παλιά μηχανάκια. Έχεις τρέλα με τις μηχανές, ε. Είναι από δεκαετία του 20 έως και 55. Άρα γι' αυτό δικαιολογείται και η φόρμα. Είναι έτσι. Τα παλιά. Τι τα παλιά. Εδώ ανακατασκευάζουμε αποκλειστικά μόνο για το χόμπι μας κάποια παλιά μηχανάκια. Όλα αυτά κινούνται δηλαδή. Αυτά δουλεύουν, εκτός από αυτό εδώ που είναι ένα ZUNDAP DP200 του 29. Ναι, έχει ανακατασκευαστεί ο κινητήρας. Μένει μόνο αυτά φανοτήρα. Που τα βρίσκεις. Αυτά κάποια κομμάτια είναι από Ελλάδα και κάποια άλλα κομμάτια είναι απ' έξω, από Βέλγιο, από Γερμανία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή είναι εδώ πέρα που τη βρήκε στην την Καλαθούνα, τι είναι, από BMW, ναι. Αυτή είναι από το DINP KS7,5. Α, μάλιστα. Πόσο το αγόρασε αυτό. Αυτό έκανε κόστη σε άσχημη κατάσταση που ήταν η μηχανή, 1700. Τα έχει σπουδάσει όλα αυτά, εσύ. Όχι, αποκλειστικά από αγάπη για τις παλιές μηχανές και από χόμπι. Σήμερα με τι κυκλοφορείς από όλα αυτά. Τα πόδια. Η αγαπημένη σου, να σου έλεγα από όλες αυτές. Είναι αυτό το ΤΚΒ. Είναι του 1928. Είναι ΤΚΒ SB200. Είναι με δύο ταχύτητες. Στο χέρι. Στο τυπόζιτο, ναι. Τις έχεις στο τυπόζιτο. Είδα κάποιες μηχανές και στο μαγαζί σου πάνω. Ναι, έχουμε και στο καφέ Αντίκα κάποιες μηχανές για διακόσμηση πιο πολύ. Πότε είναι αυτή η κόρνα. Αυτή είναι του 1950. 1950, ε. Δεν είναι πολύ παλιά. Έχω έρθει από τον Πειραιά. Έχω καταγωγή από τον πατέρα μου από εδώ. Πυρώτησα λοιπόν. Ναι, κερατσινιώτησα. Κερατσίνη κιόλας. Ναι. Από κερατσίνη εδώ πέρα πώς. Ερχόμουν τα καλοκαίρια στη γιαγιά, αγάπη μεγάλη, ναι. Ομορφιά. Και αποφάσισα να μετακομίσω. Δύο κόρες. Προσδοκίες για τα παιδιά. Τις καλύτερες. Αν και εδώ στην επαρχία, παρόλο που ήταν δική μου επιλογή να έρθω, σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο ρηγμένοι. Γιατί? Γιατί το σχολείο εδώ είναι διθέσιο στο επιτοπλίστων λόγω των παιδιών. Ναι. Το ότι είναι λίγα και μπορώ να το σεβαστώ, αλλά δεν έχουμε υπολογιστές που έχουν τα παιδιά στην Αθήνα, σε μια πόλη. Ναι, δεν κάνουμε αγγλικά. Γυμναστική συνήθως. Εδώ πέρα βοηθάς τη μαμά. Ναι. Στα ρέστα. Ναι. Δηλαδή μπαίνει ένας πελάτης μέσα, αν δίνει χρήματα τα ρέστα, τα καταφέρνεις, μετράς. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αν εγώ αγοράσω κάτι που κάνει 5 ευρώ, αλλά δώσω 14 ευρώ, τι ρέστα θα μου δώσεις. 14, εγώ θα σου δώσω 9 ευρώ. Είσαι τέλεια. Και θα μου πεις ότι είμαι και ανόητος, γιατί δεν έπρεπε να δώσω 14, αρκούσε το δεκάρικο, έτσι δεν είναι. Ναι. Πολιτεία στηρίζει τους νέους. Το σχολείο της Δημητσάνας. Πάνε 2 χρόνια τώρα που έχει κλείσει. Το κέντρο υγείας. Κάθε μέρα που περνάει υποβαθμίζεται. Η εφορία κλείνει. Άρα πώς σου λέει να έρθεις να μείνεις στο χωριό. Σου λέει τώρα να σε επιδοτήσω να μείνεις και στο χωριό. Αν δεν έχεις τα βασικά υγεία, παιδεία, πρωτοβάθμια παραδείγματος χάρη. Και κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Πώς να μείνεις στο χωριό. Ο καιρός άστατος και το χαλάζει διακόπτει το ρεπορτάζ. Αναζητούμε καταφύγιο στο πλησιέστερο κατάστημα. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Καλή επιλογή. Πόσες γενιές ζαχαροπλάστη. Είναι η τρίτη γενιά που μιλάμε σήμερα. Από παππού, πατέρα, μητέρα μου και εγώ τώρα. Εδώ είναι Λούσιος, έτσι. Μάλιστα. Πες μου το σλόγγαν. Λούσιος και σε γεύση πλούσιος. Αγαπημένο σας γλυκό δικό σας. Του Μάστορα. Μελό μακάρο. Χριστουγεννιάτικο τύπο. Το βγάζουμε όλο τον χρόνο.
Παιδιά. Ευελπιστούμε και τα παιδιά να βοηθήσουν σε λίγο. Είναι μικρά βέβαια. Τι ηλικίες? 11 και 12. Θέλετε το όνειρο να τους παραδώσετε την επιχείρηση? Λέει μια παροιμία, μάθα μια τέχνη κι άστηνε και όταν πεινάσεις πιάστηνε. Εσείς τώρα οι ζαχαροπλάστες, μέσα στον καιρό της κρίσης, πεινάσατε? Περνάμε δύσκολες μέρες. Αντέχετε όμως, γιατί ο κόσμος ένα γλυκάκι το θέλει. Αντέχουμε. Γλυκένει την κρίση. Γεγονός. Αντέχουμε. Ακόμα αντέχουμε. Ανατέλεσε την Καρίτενα, το ιστορικό χωριό που κοσμούσε και το πάλε ποτέ εθνικό μας χαρτονόμισμα. Η γέφυρα αυτή που βλέπετε είναι της Καρίτενας, η οποία απεικονίζεται με μία πανοραμική άποψη της Καρίτενας στο πεντοχίλιαρο. Η μορφή που έχει τώρα αυτή τη στιγμή είναι γιατί το 1940 οι αντάρτες την ανατείναξαν ώστε να διακόψουν τον εφοδιασμό των Γερμανών στα πολεμοφόδια και στα πυρομαχικά. Από πάνω μας βλέπουμε τώρα την καινούρια γέφυρα που χτίστηκε το 1963 και ενώνει τους δύο νομούς Αρκαδία με Μεσσηνία. Πολλοί νέοι επιστρέφουν στον τόπο τους και χτίζουν ένα διαφορετικό μέλλον από τα αστικά κέντρα. Τελειώσαμε οριακή βιολογία και γενετική. Έκανα για κάποια χρόνια έρευνα, εργάστηκα πάνω στο επάγγελμά μου και τώρα είμαι εδώ σε μία φάρμα μέσα, μαγειρεύω, ταΐζω ζώα και σχεδιάζω εξελίξεις για το μέλλον. Μέσα σε μία νύχτα έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω στη ζωή μου, αν θα έμενα μέσα σε ένα εργαστήριο να προσπαθώ να ανακαλύψω καινούρια βακτήρια ή αν θα κατέβαινα δίπλα στην οικογένειά μου και έχοντας στήριξη πάντα από πίσω κάποιον δικό μου άνθρωπο να καταφέρω να πιαστώ στο εμπόριο και στο ελεύθερο επάγγελμα. Η φάρμα έχει ένα αρκετά μεγάλο ζωικό κεφάλαιο, είναι γύρω στα 160 ελάφια, είναι καμιά εκατοστή αγριογούρουνα, φασιανοί, πέρδικες, το άλογο, τα δύο πόνι, το γαϊδούρι, ορτίκια, περιστέρια, κότες. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που σημαίνει ότι ο καθένας κάνει τα πάντα και όσα περισσότερα μπορεί. Μερικά από τα ζώα του αγροκτήματος μας χρειάζονται για την διάθεση κρεάτων στο κατάστημα. Τα δε υπόλοιπα είναι το κέφι μας. Πόσο χρόνο? 23. Πόσο χρόνο? 26. Παιδιά πολύ μικρή στα βάσανα, έτσι. Ναι. Παντρεμένη. Παντρεμένη εδώ και 2 μήνες. Να είστε καλά, καλούς απογόνους. Τι σπούδασες? Ξενοδοχειακά, διοίκηση και οργάνωση. Λογικό. Και στην οικογενειακή επιχείρηση εδώ. Βεβαίως. Και εσύ με τι ασχολήθηκες? Εγώ τελείωσα ψυχτικό στο δερμοϊδραυλικό, αλλά δουλεύω στη ΔΕΗ. Κόρη ή γιος το πρώτο παιδί? Α, ό,τι να είναι. Κόρη. Κόρη, ναι. Τι γιος? Όχι, όχι. Ό,τι να είναι. Να είναι καλά. Πότε, δεν υπάρχει πρόγραμμα.
Όποτε δεν υπάρχει πρόγραμμα, ναι, όποτε έρθει. Σύντομα, με το καλό. Όποτε έρθει. Σύντομα. Στα 26 να γίνεις και πατέρας. Όχι στα 26. Δεν προλαβαίνω στα 26, στα 27. Συμπληρώσει ζωάκια, λουλουδάκια, πεταλούδες, δέντρα. Ποιος θα ήθελε, Βέλη Διονύση. Ποιος άλλος θέλει να ζωγραφίσει, θέλεις Μαρία. Ναι. Οπότε φέρνουμε λίγο πιο εδώ. Πώς θα κρυφτείς από τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Και μας κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά. Ήμουν παιδαγωγός στην Αθήνα σε πολύ καλό σχολείο στην Γλυφάδα. Αλλά ερχόμενος ο Διονύσης στη ζωή μας, το παιδάκι μας, αποφασίσαμε να ζήσουμε κοντά στη φύση. Ήρθαμε εδώ και δημιουργήσαμε πολιτισμό. Παράγουμε μόνοι μας πολιτισμό. Να βάλουμε το χώμα εδώ. Ωραία, βάλτε το χώμα. Κάνουμε με τα παιδιά θεατρικό παιχνίδι. Δηλαδή, ζωντανεύουμε ρόλους, αυτοσχεδιάζουμε, συχνά στείλουμε παραστάσεις το καλοκαίρι. Παιδάκι μου, δίσου μικρή όσης. Έλα, μαμά. Κυκλοφορούν πολλές όσης. Δεν θέλω. Το σκυλί σου το τάκανε στα εμβόλια. Ο μπαμπάς είπε τάκανε στην τάξη του. Μην πείτε πάμε κάτω. Παιδί μου, πήγε πέντε η ώρα. Πρέπει να πας να διαβάσεις. Με την κυρία Ελένη κάνουμε πολλά πράγματα. Μας περνάει η ώρα, γιατί άμα δεν πηγαίναμε εκεί πέρα, δεν θα είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε. Σε μια τηλεόραση θα ήμασταν μπροστά. Ηλίουπολη. Ηλίουπολη, εκεί έμενα. Και τώρα Βιτίνα. Αξίζει γενικά να φύγουν όλοι οι νέοι, να φύγουν πίσω, να πάνε σε επαρχίες, να βρουν κάποια επαγγέλματα που λείπουν. Εγώ σπουδάζω ιστορικός αρχαιολόγος. Όμως, επειδή βλέπω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, θέλω να ασχοληθώ παράλληλα και με την επιχείρηση εδώ που έχουμε. Δεν υπάρχει μέλλον, κακά τα ψέματα, στο τομέα που σπουδάζω. Εδώ είναι καλά. Καλώς τα παιδιά, τι γίνεται. Καλά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ο σύζυγος. Ο σύζυγος. Να μιλήσουμε με τον αρχηγό της οικογένειας. Η σύζυγος, Πώς σε λένε. Γεωργία. Γεωργία, από πού έρχεστε. Εμείς τώρα ερχόμαστε από Τρίπολη και πιο πριν από Θεσσαλονίκη. Είμαστε κάποια χρόνια εδώ και τώρα έχουμε έρθει στη Βιτίνα. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με παραδοσιακά προϊόντα, τραχανάς, μέλια, χυλοπίτες. Εντάξει, μας αρέσουν. Είναι και ο τόπος εδώ που εμπνέει για τέτοια πράγματα, έχει καλά προϊόντα. Εδώ μισό λεπτό γιατί βρήκαμε ένα γνώριμο προϊόν. Αυτό εδώ το προϊόν το έχουμε συναντήσει στις πρέσπες. Μου έκανε εντύπωση. Είδα κάποια κόκκινα μπουκαλάκια, έτσι να τα δείξουμε. Ρώτησα τι είναι αυτό, είναι λικέρ. Όχι, δεν είναι λικέρ. Τι ακριβώς είναι. Αυτό είναι βαλσαμόλα. Είναι εκχύλισμα δηλαδή σπαθόχορτου σε λάδι. Είναι ένα πάρα πολύ παραδοσιακό φάρμακο από τη φύση. Είναι βαλσαμόλαδο, βαλσαμέλαιο, έτσι δεν είναι. Σωστά. Από ποιο βότανο βγαίνει. Από το βάλσαμο. Σπαθόχορτο. Και σπαθόχορτο, εντάξει. Σπαθόχορτο, έτσι. Το οποίο τι ακριβώς κάνει το βάλσαμο. Το βάλσαμο ανάλογα πώς το χρησιμοποιεί για δερματικά, ρευματικά, μυϊκά. Μεγάλο δάνειο για το μαγαζί. Πήραμε κάποια χρήματα, δάνειο, όχι ιδιαίτερα. Και προσωπική δουλειά. Υπήρχαν και κάποια χρήματα από τις προηγούμενες δουλειές. Κάναμε μια επένδυση. Προηγούμενες δουλειές ήταν. Στη Θεσσαλονίκη δουλεύαμε. Η σύζυγος δούλευε σε μια εταιρεία η οποία έκλεισε. Εγώ δούλευα σερβιτόρος σε κάποια καταστήματα εστίασης. Αυτά, εκεί πάμε να κάνουμε. Πήγε καλά, ήρθε η κρίση. Καλά πήγε, έτσι. Εντάξει, αλλά εδώ είναι καλύτερα. Ναι, έχουμε χρόνο να βλεπόμαστε μεταξύ μας, να βλέπουμε το παιδί μας. Θα πρέπει και λίγο το κράτος να βοηθάει τους ελεύθερους επαγγελματίες, να βοηθάει εμάς που έχουμε έρθει πίσω στα χωριά μας να κάνουμε κάποιες επιχειρήσεις και δουλειές και να μην κοιτάει να φορολογεί μόνο, να αποδίδει και αυτούς τους φόρους που παίρνει.
παλιά είχατε φήμη για όμορφος αλλά ακριβώς προορισμός. Τα χρόνια που ήμασταν πλούσιοι, ναι, τότε που πέραμε τα εορτοδάνεια. Έτσι. Πέσαν οι τιμές. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές. Τώρα πράγματι έχουν πέσει οι τιμές και θα δούμε. Έρχεται ο Αθηναίος. Έρχεται, αλλά με δυσκολία. Δεν έχει λεφτά για να ψωνίσει, να πάρει τα παραδοσιακά προϊόντα εδώ πέρα. Ξεκλέβει 2-3 μέρες. Ό,τι του έχει μείνει έρχεται και τα δίνει εδώ πέρα. Έχουμε λίπος, ε. Ξεγκάκι που λέει. Κώστα, αυτό είναι δικό σου. Ναι. Για πάμε να το δούμε. Τσιπουράδικο, παραδοσιακό, ε. Μάλιστα. Καλό ρίζικο. Να σε καλά, Νικό μου. Μεσημεράκι βέβαια τώρα, εντάξει, το βράδυ λειτουργείς, έτσι. Ναι, ναι. Έλα, κάτσε μαζί, σταθούμε λίγο. Εδώ η οικονομική κρίση που λέμε έχει, ας πούμε, διαφορετική χρειά, ε. Ναι. Και σε εμάς ήρθε πιο μετά από ό,τι στην Αθήνα. Καθυστέρησε. Καθυστέρησε. Αλλά με το που ήρθε, μας τελείωσε. Πότε δηλαδή εμφανίστηκαν τα πρώτα σοβαρά οικονομικά προβλήματα εδώ στη Βιτίνα? Πριν 2 χρόνια. Και πώς εκδηλώθηκαν? Μειώθηκαν, ας πούμε, οι τουρίστες, οι επισκέπτες? Γιατί κακά τα ψέματα, εσείς ζείτε. Με τον τουρισμό. 90%, 95% τουρισμός, έτσι. Μειώθηκε πάρα πολύ. Και ο ντόπιος έχει τα προβλήματά του. Και τώρα άντε ένα μαγαζί, μια επιχείρηση εδώ να. Μήπως ξανοιχτήκατε και πολύ εδώ πέρα? Πολλοί ξενοδόχοι, πολλοί εστιατόρες, πολλές καφετέρειες. Πολλά χειμερινά σπορ, πολλά. Σίγουρα. Και πολλά δάνεια. Για να φτιάξεις κάτι πρέπει να πάρεις δάνειο να. Ποιος μαγειρεύει εδώ? Μητέρα. Ε, η μανάδα συνεγγύηση. Καλώς ήρθατε, τι γίνεται, τι κάνεις? Στην πόρτα? Στην πόρτα. Πελάτες? Μένουμε. Πελάτες, τώρα λίγο πιο ήσυχα, τα Σαββατοκύριακα έχουμε λίγο πιο πολύ δουλειά. Αλλά το μαγαζί ανοιχτό πάντα, έτσι. Το μαγαζί καθημερινός, όλη μέρα. Από εδώ είσαι? Είναι καταγωγή μου από εδώ, ναι. Έμενα Αθήνα. Πόσο καιρό Αθήνα? Αθήνα, γεννήθηκα, μεγάλωσα και εδώ είμαστε εδώ από τον Μάιο. Α, Αθηναία λοιπόν. Αθηναία. Και όταν λες είμαστε με τον σύζυγο? Με τον αρβωνιαστικό μου. Αρβωνιαστικό σου? Ναι. Γιατί άφησατε την Αθήνα? Ήρθαμε εδώ και καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι καλύτερη ποιότητα ζωής? Είναι. Τι πουλάς? Περάστε, να δείτε. Μετά από σας, κύριε. Ευχαριστώ. Παραδοσιακά προϊόντα, ε. Βεβαίως. Παραδοσιακά προϊόντα. Τα αγοράζει ο κόσμος? Βεβαίως. Βλέπω πολλά μαγαζιά με παραδοσιακά. Ναι. Είναι πράγματα κινήσιμα. Είναι τρόφιμα. Δεν είναι κάτι που θα πάρεις, θα σου μείνει στο σπίτι σου. Θα καταναλωθεί άμεσα. Ζυμαρικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, μαρμελάδες, όσπρια. Όσπρια είναι εδώ τη περιοχή, έχουμε τα φασόλια, είναι τα μπαρμπούνια και το φασόλι το χορόζι. Αυτά είναι εδώ από τον κάμπο στο Λεβίδι. Φάβα, γίγαντες. Όλα δικά σας, ε. Ναι. Βεβαίως. Βγάζει γίγαντες περιοχή, ε. Γίγαντες έχει στο Φενέο, ναι, Ορίνη Κορινθία. Τι είναι αυτό? Πινόμελα. Πινόμελα. Πινόμελο, ναι. Είναι γαρίφαλο, κανέλα, μελάκι και πορτοκαλάκι. Ηλίουπολη, εκεί έμενα. Και τώρα Βιτίνα. Νυμφασία Βιτίνα, ναι. Πώς? Όταν σπούδασα ηλεκτρολογία, ήμουν άνεργος πριν 2 χρόνια, πριν το 2011, στην Αθήνα. Και γενικά η αγάπη μου για τη φύση και το βουνό. Ξεκίνησα, έβγαζα κάποιες σχολές, rafting, καταδύσεων, ναυαγωστικής και τα λοιπά, και έτσι μου άρεσε πολύ η φύση και αποφάσισα να τα αφήσω όλα πίσω και να έρθω μόνος με εδώ πέρα. Αξίζει γενικά να φύγουν όλοι οι νέοι, να φύγουν πίσω, να πάνε σε επαρχίες, να βρουν κάποια επαγγέλματα που λείπουν και να ασχοληθούμε όλοι είτε με τουρισμό είτε με οτιδήποτε, γενικά να φύγουμε από την Αθήνα. Σταύρος, από Περιστέρι. Από Περιστέρι. Τι γίνεται, εσείς μαζικά αφήσατε την Αθήνα και ήρθατε εδώ? Εγώ έχω 6 χρόνια εδώ πέρα. Ασχολούμαι να. Ο πατέρας βασικά με τα μελίσια, οπότε ακολούθησα και εγώ επαγγελματικά έτσι. Μελισσοκόμος και εσύ. Μελισσοκόμος, ναι. Χρονών? Χρονών 25. Είπαμε με τον Παναγιώτη εδώ πέρα και με μια άλλη φίλη να ξεκινήσουμε κάτι, να κάνουμε μια προσπάθεια καινούρια. Είπαμε, ήρθαμε, το φτιάξαμε, το κάναμε ορισμένα πράγματα, το ανοίξαμε. Πολύ χώρος, ναι, ακριβώς. Φαγητό, διασκέδαση βουνό, ναι. Και πισίνα. Και πισίνα. Εδώ για το καλοκαίρι πιο πολύ, έτσι. Εδώ, ναι, για το καλοκαίρι. Πόσες μέλισσες έχουν στην πίση? Πολλές. Αντέχεις τον πόνο της μέλισσας? Αντέχω. Ποιο πόνο δεν αντέχεις?
πιο πόνο. Της γυναίκας. Ήταν καλύτερα πριν, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Uh-huh. Ο κόσμος πεινάει. Μεροκάματο. Μεροκάματο, μία δουλεύουμε, μία δεν δουλεύουμε. Δεν υπάρχουν δουλειές πολλές. Πρώτα δούλευα κάθε μέρα εγώ. Οικοδομές έχει τώρα. Όχι τίποτα, έχουν σβήσει. Σβήσαν οι οικοδομές. Χωρίο ήταν αποκλειστικά η κύρια απασχόληση των εδώ πέρα των Λαγκαδινών ήταν πετράδες το 70%. Τώρα τελευταία εδώ πέρα πούμε, έχουν μείνει πολύ λίγοι μαστόροι. Είναι 10 άτομα πούμε, που ασχολούνται με την πέτρα. Δεν υπάρχουν τώρα, τελειώσανε. Οι γέροι πεθάρανε, εμείς καμιά δεκαρία, 15 άτομα είμαστε που ασχολούμαστε με την πέτρα. Αποφασίσει να μείνουμε εδώ, δηλαδή το έχουμε επιλέξει. Ο σύζυγός μου είναι δάσκαλος, εγώ ασχολούμαι με τις δουλειές, με την παραγωγή πολλών γλυκισμάτων και προϊόντων εδώ στα Λακάδια. Έχουμε εργαστήριο που κάνουμε ζυμαρικά, γλυκά τα ψιού κουταλιού. Λοιπόν, τα μέλια εδώ πέρα είναι, είμαστε παραγωγοί. Εδώ πέρα βγαίνει το φημισμένο ελατήσιο μέλι, βανίλια μενάλου, αυτό εδώ. Η ελατοβανίλια μενάλου που είναι ένα βραβευμένο μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Εγώ σπουδάζω ιστορικός αρχαιολόγος. Είμαι στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα. Όμως, επειδή βλέπω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, τα οικονομικά του κόσμου είναι δύσκολα, θέλω να ασχοληθώ παράλληλα και με την επιχείρηση εδώ που έχουμε. Δεν υπάρχει μέλλον, κακά τα ψέματα, στο τομέα που σπουδάζω. Εδώ είναι καλά. Πρόπερσι έκλεισε το γυμνάσιο Λύκειο. Τώρα λειτουργεί μόνο το δημοτικό και το νηπιαγωγείο. Το δημοτικό είναι μόνο θέσιο, δηλαδή είμαι μόνος μου. Έχω όλες τις τάξεις εκτός από την τρίτη τάξη, είναι τα παιδιά 9 τώρα και φέτος έχουμε 2 παιδιά στο νηπιαγωγείο. Τα τελευταία χρόνια φθήνουσα πορεία ακολουθούν τα σχολεία. Σε τέτοια χωρία πρέπει τα σχολεία να παραμένουν ανοιχτά, έστω και με ένα μαθητή και ένα δάσκαλο. Οι οικογένειες που τα παιδιά τους πάνε στο γυμνάσιο και έχουν και παιδάκια στο δημοτικό, αναγκάζονται να φύγουν και να πάνε στην Τρίπολη, γιατί δεν μπορούν να έχουν ένα παιδί εδώ, άλλο ένα στη Βιτίνα. Και έτσι αναγκαστικά φθήνει και το δημοτικό σχολείο με το κλείσιμο του γυμνασίου και του λυκείου. Και να σας πω και κάτι, αν κάποια οικογένεια θέλει να έρθει από την Αθήνα κάποιος και να μείνει στο χωριό, το πρώτο πράγμα που ρωτάει είναι: λειτουργεί το σχολείο? Αν δεν λειτουργεί σχολείο, δεν έρχεται. Ορεινή Αρκαδία, που σύμφωνα με τον Καλλικράτη είναι κάμπος, με τα σχολεία να κλείνουν για να κάνουμε οικονομία και τα κέντρα υγείας να υπολειτουργούν, γιατί πρέπει να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά. Το χιόνι άρχισε να πέφτει και οι κάτοικοι που έχουν μάθει να ζουν από τους τουρίστες τους περιμένουν. Και αν δεν έρθουν γιατί πτώχευσαν, τότε ελεύθερη πτώση. Εξήντα λεπτά στην ορεινή Αρκαδία. 60 λεπτά Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Το ταξίδι συνεχίζεται. Όσο πιο ψηλά μπορεί. Πες μου. Και εκεί ακόμα μου μπορείς, αν μπορείς. Δεν βλέπω τι έχεις. Γκρεμό, πρόσεξε, Νίκο. Αντέχει ο βράχος, εντάξει. Γιώργο, φύγε από εκεί, ρε. Έλα εδώ πάνω. Ρε, πρόσεχε. Κομμάτω, ρε. Ναι. Μισό.
Ένα, δύο. 60 λεπτά Ελλάδα. Μη φωνάζεις. 60 λεπτά Ελλάδα. Ένας ποντικός μας δείτε. Βλέπουμε εδώ το κρι-κρι. Μπορείτε να με κατεβάσετε. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε δουλειά, μισό λεπτό. Ένα λεπτό γιατί παίρνω συνέντευξη. Ένα λεπτό θα τα ξαναπούμε. Ένα λεπτό για να τελειώσω. Ελάτε από εδώ, περιμένετε τη σειρά σας. Ελάτε μπροστά. Έλα εγώ μπροστά. Εγώ θα έρθω. Ό,τι πρέπει να κάνουμε, τον τίτλο. Εδώ πέρα με τα καθοκάρια. Μπορείς να πει να μάθει πέρα, να δω. Άμα καταφέρεις να κάνεις αυτό που θα κάνω, ξένα κοσάρικο. Για κάτω. Όχι, κράτησέ το. Κράτησέ το. Κράτησέ το. Βούτυρο πρόβειο, αυτά. Αυγά που σου προκάμελο έχεις. Μπαλή, πώς θα ψωρίσω. Καλές δουλειές, καλές δουλειές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατάνατο. Πάρε να σας κεράσουμε, παιδιά. Θα μας κεράσετε. Πάρ' το διατέλ. Παγκράτσι. Α, βάλει το παιδί που το... Έλα, εντάξει, καλά μας πήρες. Έλα, έλα. Για γύρισε να βγάλουμε μαζί, μαζί, ναι. Όχι, παιδιά, εδώ, μαζί. Ναι, εντάξει. Εντάξει, έλα εδώ, μαζί, όλοι. Εντάξει, δεν είχα το παιδί. Ό,τι θέλεις είναι, έλα εδώ. Τι να κάνεις. Δεν είσαι ποτέ, τίποτα. Είσαι σίγουρη. Ήταν προχθές εδώ. Δεν παραβλέπω και καλά. Μήπως εγώ βλέπω καλά. Ξέρω εσύ κάτι θα βλέπεις. Κάτι προσπαθώ.